βρέθηκε ο υπεύθυνος για το μυστήριο που απασχολούσε τους κατοίκους στο Καρνάριο. Υπολείμματα μπογιάς κατέληξαν στη θάλασσα μετά από αμέλεια σε εργοτάξιο στη γύρω περιοχή. Και ήρθαμε λοιπόν σήμερα εδώ για να κάνουμε αυτοψία με τον κύριο Λογκάρη, τον τεχνικό διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, γιατί χθες προέκυψε μια κοιλίδα ξαφνικά εδώ στον κόλπο μπροστά στο Καρνάγιο. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και με τον ομίατρο, τον κύριο Χρήστο τον Παπαδόπουλο, τον διευθυντή υγείας, και φυσικά και με το Λιμεναρχείο, το οποίο και περιμένουμε μαζί με τη δημοτική αστυνομία, γιατί νομίζουμε ότι βρήκαμε τελικά τι έφταξε χθες για την κοιλίδα. Γιατί όπως είπαμε και χθες, τα λίμματα δεν είναι λευκά, κάτι άλλο ήτανε. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν στην Καλαμίτσα από πέρσι, που κάποιος είχε ρίξει ένα κουβά με χρώμα μέσα στα όμβρια, στο δίκτυο ομβρίων και κατέληξε στη θάλασσα. Το ίδιο μάλλον συνέβη και σήμερα, γι' αυτό περιμένουμε το Λιμεναρχείο. Κάναμε αυτοψία, βρήκαμε μια σχάρα εδώ που χτίζεται μια οικοδομή μεγάλη, ένα ξενοδοχείο, και βρήκαμε ότι μέσα είχε λευκό χρώμα, έχει και κάποιους κουβάδες που έχουν μέσα λευκό υγρό. Προφανέστατα από εδώ έγινε, γιατί διαλύθηκε και πολύ γρήγορα η κοιλίδα αυτή, γιατί ως γνωστό τα υδατοδιαλυτά εύκολα διαλύονται μέσα στο νερό, σε μεγάλη ποσότητα νερού. Νομίζω αυτό ήταν, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν διοικητικές κυρώσεις και θεωρώ ότι δεν θα ξαναγίνει.